Με 3 ώρες τάσεις εργασίας, οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν την αντίθεσή τους στην τηλεκπαίδευση, στα υποκατάληψη σχολεία και στις απουσίες στους μαθητές που κάνουν κατάληψη. Το αποτύπωμα που αφήνει το Υπουργείο Παιδείας είναι πλήρως αντιδημοκρατικό και εν μέρει αντισυνδηματικό με το να αποκλεί κάποια παιδιά από την εκπαίδευση για οποιοδήποτε λόγο. Εμείς αποφασίσαμε ως σχολείο να το ξανακλείσουμε, διότι πιστεύουμε ότι αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί μέχρι τέλους. Λεφτά για την παιδεία! Το μεσημέρι, η συγκέντρωση διαμαρτυρίας πραγματοποίησαν στην πλατεία Αριστοτέλους εκπαιδευτική της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατά του νομοσχεδίου για την τηλεκπαίδευση. Είναι και παράλογο να ζητάς να συμμετέχει στην τηλεκπαίδευση ένας μαθητής, μια μαθήτρια, ένας εκπαιδευτικός, όταν δεν του έχεις παρέχει εσύ τα κατάλληλα μέσα. Από την πλευρά τους οι μαθητές, μετά τη χθεσινή συνεδρίαση του συντονιστικού τους οργάνου, φαίνεται να ανασυντάσσονται ενώ προαναγγέλουν νέες κινητοποιήσεις. Οι μαθητές του 7ου Λυκείου Ηλίου συνεδρίασαν και αποφάσισαν ότι θα συνεχίσουν την κατάληψη. Όπως λένε, ακόμη και μετά την ανακοίνωση των μέτρων του Υπουργείου Παιδείας, δεν κάνουν πίσω. Οι περισσότεροι καθηγητές είναι μαζί μας, διότι έχουμε δίκαια αιτήματα. Λύση είναι ο διάλογος, όχι ο εκφοβισμός και η όξυνση της αντιπαράθεσης με μαθητές και εκπαιδευτικούς. Αρκετά σαν και αυτό ήταν τα σχολεία που άνοιξαν σήμερα μετά από αρκετές μέρες κατάληψης, καθώς οι μαθητές θορυβήθηκαν από τα νέα μέτρα. Άνοιξε για το λόγο ότι θα παίρνανε απουσίες τα παιδιά της κατάληψης και δεν θα είχαν δικαίωμα να μπαίνουν μέσα στα διακριτικά μαθήματα. Έναρξη μαθημάτων όμως είχαμε σήμερα και στα ανώτατα ιδρύματα, αλλά όχι ανεμπόδιστα. Στη Θεσσαλονίκη, συμβολική κατάληψη στην Βρετανία του Πανεπιστημίου πραγματοποίησαν φοιτητές. Εμείς αντιδρούμε γιατί πιστεύουμε ότι η διαζώση εκπαίδευση δεν μπορεί να αντικατασταθεί σε καμία περίπτωση από την εκπαίδευση. Την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου, η Συντονιστική Επιτροπή Μαθητών αποφάσισε να διαμαρτυρηθεί στην είσοδο του Υπουργείου Παιδείας.